Προχωρήσουμε στην τελευταία παρόλο που έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ για τη διαχείριση της περιεγχειρητικής αντιθρομβωτικής θεραπείας. Βλέπω, αλλά θεωρώ ότι είναι η αντιπικτική αγωγή για από την κυρία Καλατζή. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στο 41ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ξεκινώντας, ένας στους 10 χειρουργικούς ασθενείς λαμβάνει χρόνια αντιθρομβωτική αγωγή. Και προκειμένου να μπορέσουν να χειρουργηθούν με ασφάλεια, θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση αυτής της αντιθρομβωτικής αγωγής, κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικά πρόκληση, καθώς το να διακόψουμε τα αντιθρομβωτικά φάρμακα αυξάνει τον κίνδυνο της τρομβοεμβολής, ενώ αν κάποιος χειρουργηθεί ενώ λαμβάνει αντιθρομβωτική αγωγή, έχει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Και αν τελικά αιμορραγήσει, τότε ο χρόνος που θα πρέπει στη συνέχεια να διακόψει τα αντιθρομβωτικά μεγαλώνει και αυξάνει συνάμα και ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος. Ας ξεκινήσουμε με τη διαχείριση της αντιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν. Κάτι πραγματικά δύσκολο αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό γιατρό, αλλά και δίλημα, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν την αντιμοπεταλιακή αγωγή γιατί έχουν υποβληθεί σε τοποθέτηση στεν. Δεν είναι λίγοι ασθενείς αυτοί. Βλέπετε εδώ ότι το 5 με 25% των ασθενών με στεν πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από την τοποθέτηση του στεν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τελικά διακόψουμε την αντιμοπεταλιακή αγωγή, ο ασθενής ο οποίος έχει ένα στεν στα στεφανία αγγεία του, τότε κινδυνεύει από θρόμβωση του στεν ή από ισχυμικές επιπλοκές όπως έμφραγμα. Ενώ αν τη συνεχίσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τότε κινδυνεύει από αιμορραγία. Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουμε προκειμένου να κάνουμε διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής σε χειρουργικούς ασθενείς είναι το αν είναι απαραίτητο να διακόψουμε την αγωγή, πότε πρέπει να τη διακόψουμε, αν υπάρχει ανάγκη για θεραπεία γεφύρωσης και πότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά την αντιθρομβωτική αγωγή. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ η εκτίμηση του αιμορραγικού και του θρομβωτικού κινδύνου, τόσο του ασθενή, αλλά και της ίδιας της επέμβασης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εκτίμηση του θρομβωτικού και του αιμορραγικού κινδύνου που αφορά τόσο τον ασθενή, όσο και την ίδια την επέμβαση. Εδώ βλέπετε το θρομβωτικό κίνδυνο των χειρουργείων. Είναι χαμηλός, κάτω από 1% και μπορεί να φτάσει και το 5% ή και παραπάνω σε χειρουργία υψηλού αιμορραγικού κινδύνου, όπως είναι παράδειγμα τα μεγάλα αγκιοχειρουργικά χειρουργία, η ολική κυστεκτομή, η πνευμονεκτομή. Και στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε τον αιμορραγικό κίνδυνο των χειρουργείων, που μπορεί να είναι χαμηλός, όπως τα γενικά χειρουργία, στα ορθοπαιδικά, στα ουρολογικά, ενδιάμεσος ο κίνδυνος, παράδειγμα σε μικρές θωρακοτομές, σε αιμορροειδεκτομές, σε σπληνεκτομές, σε γαστρεκτομές ή και υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι υπαρτεκτομές. Επίσης, υπάρχουν και χειρουργία με πραγματικά ελάχιστο αιμορραγικό κίνδυνο, τα οποία θα μας απασχολήσουν τη συνέχεια της παρουσίασης, όπως είναι οι μικρές δερματολογικές επεμβάσεις, το χειρουργείο του καταράκτη ή οδοντικές εργασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκτιμηθεί ο θρομβωτικός κίνδυνος του ασθενή, ο οποίος είναι πραγματικά ένας συνδυασμένος ισχυμικός κίνδυνος, γιατί έχει να κάνει με παράγοντες που αφορούν τόσο τον ασθενή, όσο και την ίδια την αγκιοπλαστική. Έτσι λοιπόν, αυξημένου θρομβωτικού κινδύνου είναι ο ασθενής ο οποίος έχει συνοσηρότητες, είναι ηλικιωμένος, έχει βαριά στεφανιαία νόσο, ο ασθενής ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργείο πολύ κοντά στην αγκιοπλαστική. Πραγματικά υψηλού κινδύνου είναι ο ασθενής ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε λιγότερο από ένα μήνα σε κάποιο χειρουργείο, ενώ έχει κάποιο στεν. Επίσης, υψηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν dragon looping stent πρώτης γενιάς και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει μια σύμπλοκη αγκιοπλαστική, έχουν πολλά stent, έχουν αντιμετωπίσει πολλαπλές βλάβες, το ολικό μήκος του stent ξεπερνά τα 6 εκατοστά, έχουν κάνει θεραπεία κάποιες επαναστένωσης ή έχουν αντιμετωπίσει μια χρόνια ολική απόφραξη. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφάνεια, γιατί βλέπουμε
ότι αναγνωρίζουμε τελικά τον υψηλό ενδιάμεσο ή χαμηλό θρομβωτικό κίνδυνο του ασθενή, αν συνδυάσουμε την απόσταση, τη χρονική απόσταση της επέμβασης από την αγκιοπλαστική με τον τύπο του στέντ που έχει ο ασθενής και τα κλινικά και αγκιογραφικά χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε τον αιμορραγικό κίνδυνο του ασθενή με στέντ. Βλέπετε πάλι ότι αυξημένου κινδύνου είναι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με συνοσηρότητες, οι ασθενείς με ανεμία ή με θρομβοπαινία, με αιμορραγική διάθεση και φυσικά οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν εκτός από τα αντιμοπεταλιακά και άλλα φάρμακα όπως τα αντιπυκτικά, μη στεροειδή, αντιφλεγμονώδη. Στην περίπτωση λοιπόν που ο ασθενής μας είναι χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου και χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου, συνεχίζουμε την ασπιρίνη και σταματάμε την κλοπιδογρέλη, την προσουγρέλη ή την πικαγρελόρη. Και κάνοντας τους υπόλοιπους συνδυασμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι η ασπιρίνη συνεχίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, δεν σταματάται, εκτός από την περίπτωση που ο ασθενής μας είναι χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου και υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Η αναστολή στο υποδοχέα P2Y12, την κλοπιδογρέλη, προσουγρέλη και την πικαγρελόρη, γενικά σταματώνται, ενώ συνεχίζονται στην περίπτωση που ο ασθενής μας είναι ενδιάμεσου ή υψηλού αιμορραγικού κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα έχει χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Στην περίπτωση υψηλού θρομβωτικού κινδύνου, σκεφτόμαστε και τη θεραπεία γεφύρωσης. Οπότε κάνουμε λοιπόν θεραπεία γεφύρωσης σε υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο, γιατί ο ασθενής μας δεν μπορεί με ασφάλεια να διακόψει την αντιμοπεταλιακή αγωγή, ή στην περίπτωση που δεν μπορεί να αναβληθεί ένα χειρουργείο το οποίο είναι υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Οπότε ο ασθενής μας με ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να παίρνει την αντιμοπεταλιακή αγωγή. Βλέπετε εδώ ότι και ευρωπαϊκές οδηγίες για την διπλή αντιμοπεταλιακή αγωγή λένε ότι θεραπεία γεφύρωσης δίνουμε σε ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου και ειδικά σε αυτούς που χρειάζεται να υποβληθούν σε επέμβαση σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την τοποθέτηση του στέντ. Πώς κάνουμε θεραπεία γεφύρωσης? Με τυροφιμπάνι, επτυφιμπατίδι ή καγκρελόρι, το οποίο βέβαια δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Και προσέξτε, δεν κάνουμε θεραπεία γεφύρωσης με μικρού μοριακού βάρους υπαρίνες ή με κλασική υπαρίνη, γιατί μπορεί τελικά να μας δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί θα αυξήσουν την αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων. Δεν δίνουμε λοιπόν υπαρίνες, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπουμε πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν κόβουμε την πρασουγρέλη την 7η μέρα πριν από το χειρουργείο, την κλοπιδογρέλη και την καγρελόρη την 5η μέρα και ξεκινάμε θεραπεία γεφύρωσης την 3η μέρα με κάγκρελορ ή με αναστολέα του B3A. 6 ώρες έως 1 ώρα πριν το χειρουργείο σταματάμε το κάγκρελορ, 6 ώρες έως 4 ώρες πριν το χειρουργείο σταματάμε την επιπατήδη ή την πυροφυμπάνη. Ο ασθενής μπαίνει στο χειρουργείο, 1 έως 6 ώρες μετά ή 4 έως 6 ώρες σταματάμε, ξεκινάμε, με συγχωρείτε, αντίστοιχα την καγκρελόρη ή του B3A και όταν είμαστε σίγουροι ότι ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι αποδεκτός, έχουμε αποδεκτή αιμόσταση, ξεκινάμε την αντιμοπεταλιακή αγωγή περίπου μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την επέμβαση, ενώ όταν ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι μεγάλος, ξεκινάμε ξανά την αντιμοπεταλιακή αγωγή 48 έως 72 ώρες μετά την επέμβαση. Θυμηθείτε ότι στην περίπτωση των bypass συνεχίζουμε την ασπιρίνη μέχρι να φτάσουμε στο χειρουργείο, ενώ την ξεκινάμε ξανά 1 έως 2 μέρες μεταχειρητικά. Αν ο ασθενής λαμβάνει διπλή αντιμοπεταλιακή αγωγή, συνεχίζουμε την ασπιρίνη και διακόπτουμε την κλοπιδογρέλη 5-6 μέρες πρώτης επέμβασης, την δικαγρελόρη 2-3 ημέρες πρώτης επέμβασης και την πρασουγρέλη 7-10 ημέρες πριν. Ενώ ξεκινάμε την αντιμοπεταλιακή αγωγή 1-2 ημέρες μετά την επέμβαση. Γενικά, οι οδηγίες λένε ότι καλό θα ήταν αν έχουμε τη δυνατότητα και μας το επιτρέπουν οι συνθήκες να αναβάλουμε το χειρουργείο σε αυτούς τους ασθενείς περίπου για 6 μήνες. Ειδικά σε ασθενείς υψηλού αιμορραγικού κινδύνου, αλλά ακόμα και σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου.
Υπάρχουν οδηγίες ξεχωριστές για την αντιμοκαταλλαγική αγωγή και τη διαχείρισή της, για τη γενική χειρουργική, για τα αγκιοχειρουργικά χειρουργεία, για τα ουρολογικά χειρουργεία. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να σας τα πω αναλυτικά, για τα ορθοπαιδικά χειρουργεία, για τα θωρακικά. Θα μπορούσατε να ανατρέξετε σε αυτούς τους πίνακες και να δείτε λεπτομέρειες για τη διαχείριση της αντιμοκαταλλαγικής αγωγής. Ως προς τον έλεγχο της δραστικότητας των αιμοπεταλίων, οι οδηγίες λένε ότι έχουν θέση μόνο στα bypass, για να μπορέσουμε να προβλέψουμε με ασφάλεια τον χρόνο που θα μπορούσαν να διακοπούν τα αιμοπεταλιακά πρώτης επέμβασης, αλλά και για να κάνουμε μια σωστή διαχείριση των μεταγγίσεων. Στην περίπτωση που δεν μπορεί ο ασθενής να αναβάλει το χειρουργείο για τις μέρες που θα πρέπει να διακόψουμε την αγωγή με ασφάλεια, παράδειγμα στην κλοπιδοβρέλη για 5 μέρες, τότε κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ώστε να ανακτήσουμε την αιμοπεταλιακή λειτουργία είναι η χορήγηση αιμοπεταλίων. Θυμηθείτε ότι αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται τουλάχιστον για 4 έως 6 ώρες από την τελευταία δόση των θιενοπυρηδινών ή για 10 έως 12 ώρες από την τελευταία δόση της τικαγρελόρης, ώστε να μην κυκλοφορούν στο αίμα ενεργοί μεταβολίτες του φαρμάκου και να έχουμε σωστή αιμοπεταλιακή λειτουργία. Σε αυτόν λοιπόν τον αλγόριθμο συνοψίζεται όλη η διαχείριση της αιμοπεταλιακής αγωγής πρώτης επέμβασης σε ασθενή που λαμβάνει αιμοπεταλιακή αγωγή. Ως προς την αντιπικτική αγωγή τώρα και τη διαχείρισή της, ισχύουν τα ίδια ερωτήματα όπως και στην περίπτωση της αιμοπεταλιακής αγωγής. Δεν ξεχνάμε ποτέ να εκτιμήσουμε θρομβοεμβολικό και αιμορραγικό κίνδυνο, τόσο του χειρουργείου, βλέπετε εδώ ισχύουν ακριβώς τα ίδια όπως και στην αντιμοκαταλλαγική αγωγή, ενώ στην περίπτωση τώρα του ασθενή που λαμβάνει αντιπικτική αγωγή, το αν είναι υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου έχει να κάνει με το αν λαμβάνει την αντιπικτική αγωγή για μηχανική αορτική βαλβίδα, για μηχανική μητροειδή βαλβίδα, μηχανική τριγλόχινα βαλβίδα ή για το αν έχει περάσει ένα κεφαλικό τους τελευταίους 6 μήνες. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής είναι υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Το ίδιο ισχύει για το αν έχει ένα CHA2DS2 VASC score 7 έως 9. Πάλι μιλάμε για ασθενή υψηλού θρομβωτικού, με συγχωρείτε, κινδύνου. Επίσης, υψηλού θρομβωτικού κινδύνου είναι ο ασθενής με ένα πρόσφατο θρομβοβολικό επεισόδιο. Ενδιάμεσο κινδύνου είναι ο ασθενής με μικρότερο CHA2DS2 VASC score και κολπική μαρμαριγή, δηλαδή CHA2DS2 VASC score 5 έως 6, ο ασθενής με ορτική βαλβίδα και έναν παράγοντα κινδύνου, ή ο ασθενής ο οποίος έχει υποστεί μια φλεβική θρομβοεμβολή σε ένα διάστημα 3 έως 12 μηνών στο παρελθόν. Μικρού θρομβωτικού κινδύνου είναι ο ασθενής με ορτική βαλβίδα χωρίς επιπλέον παράγοντες κινδύνου, δηλαδή κολπική μαρμαριγή, εγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, σαχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια ή ηλικία άνω των 75 ετών. Και φυσικά χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου είναι ο ασθενής με CHA2DS2 VASC score 1 έως 4. Και ας δούμε τώρα τη διαχείριση της αντιπικτικής αγωγής σε χειρουργικούς ασθενείς. Ισχύουν και εδώ τα ερωτήματα τα οποία είδατε και στην περίπτωση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής. Κρίσιμο και εδώ πολύ να εκτιμήσουμε τόσο το θρομβοεμβολικό κίνδυνο όσο και τον αιμορραγικό κίνδυνο των χειρουργείων για αρχή. Βλέπετε εδώ ισχύουν τα ίδια ότι και στα αντιαιμοπεταλιακά, αλλά και του ασθενή που λαμβάνει αντιπικτική αγωγή. Έτσι λοιπόν, ασθενής υψηλού θρομβωτικού κινδύνου είναι ο ασθενής που λαμβάνει αντιπικτική αγωγή λόγω μηχανικών βαλβίδων της καρδιάς, ειδικά της μητροειδούς, της τριγλόχινας, της αορτικής, αλλά και ο ασθενής που έχει υποβληθεί σε ένα κεφαλικό τους τελευταίους 6 μήνες. Ο ασθενής ο οποίος έχει κολπική μαρμαριγή και έχει ένα πολύ ψηλό CHA2DS2 VASC score 7 έως 9, αλλά και ο ασθενής με πρόσφατο θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Μετρίου κινδύνου είναι ο ασθενής με μηχανική οπτική βαλβίδα και έναν παράγοντα κινδύνου CHA2DS2 VASC score πολύ ψηλό ή θρομβοεμβολή τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ χαμηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς με μηχανικές ορτικές βαλβίδες χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου, οι ασθενείς με κολπική μαρμαριγή και ένα CHA2DS2 VASC score κάτω από 4 και ο ασθενής με παλιό επεισόδιο φλεβικής θρομβοεμβολής. Ο
Ο μοναχικός κίνδυνος του ασθενή εκτιμάται το chat βάση score. Βλέπετε εδώ τα στοιχεία, δεν θα σας κουράσω πολύ. Νομίζω τα γνωρίζετε περισσότεροι. Πάνω από 3 από τους παρακάτω παράγοντες κάνουν τον ασθενή μας υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Στην περίπτωση των DOAX, των νέων αντιπηκτικών από το στόμα, οι οδηγίες λένε να μην τα διακόπτουμε όταν μιλάμε για πραγματικά χειρουργία με πολύ μικρό αιμορραγικό κίνδυνο, παράδειγμα στρατιωτικές εργασίες. Σε άλλη περίπτωση, διακόπτουμε τα DOAX με βάση την κάθαρση της κρεατινίνης. Αν λοιπόν η κάθαρση είναι πάνω από 50 και ο ασθενής μας είναι υψηλού αιμορραγικού κινδύνου και το χειρουργείο φυσικά, τότε διακόπτουμε τα DOAX για 2 ημέρες προχειρητικά. Αν μιλάμε για μικρό αιμορραγικό κίνδυνο, διακόπτουμε τα DOAX για 1 μέρα μόνο. Ενώ στην περίπτωση που έχουμε κάθαρση 30 έως 50, τότε διακόπτεται η ταπικατράνη για 4 μέρες και τα υπόλοιπα τη 10α DOAX για 2 ημέρες στην περίπτωση υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Ενώ στην περίπτωση μικρού αιμορραγικού κινδύνου διακόπτουμε την ταπικατράνη για 2 ημέρες και τα υπόλοιπα DOAX για 1 ημέρα προεγχειρητικά. Οι οδηγίες λένε ότι δεν κάνουμε bridging στα DOAX εκτός από την περίπτωση πολύ υψηλού θρομβωτικού κινδύνου, παράδειγμα ένα συστημικό έμβολο τις τελευταίες 6 εβδομάδες. Οπότε ξεκινάμε τα DOAC τώρα, μετά από το χειρουργείο, αν έχουμε ικανοποιητική αιμόσταση σε ένα 24ωρο. Αν έχουμε κάποιες έτσι, ενστάσεις όσον αφορά την αιμορραγία που μπορεί να προκύψει, τότε ξεκινάμε τα DOAC σε 48 ώρες. Τι γίνεται τώρα με τη βαρφαρίνη? Πάλι οι οδηγίες λένε ότι δεν διακόπτουμε τη βαρφαρίνη σε περίπτωση χειρουργείων πολύ μικρού αιμορραγικού κινδύνου, παράδειγμα σε περίπτωση εμφύτευσης ενός σωματοδότη. Στην περίπτωση που πρέπει να τη διακόψουμε, τότε σταματάμε τη βαρφαρίνη 5 μέρες πρώτης επέμβασης και χωρίς να κάνουμε bridging. Στην περίπτωση όμως που χρειαζόμαστε bridging, τότε πώς το κάνουμε αυτό? Χρησιμοποιώντας θεραπευτικές δόσεις μικρού μολυακού βάρους ή κλασικής ή παρίνης, κάνουμε bridging σε ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου. Σκεφτόμαστε βέβαια πάντα τον αιμορραγικό κίνδυνο ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς, ειδικά όταν πρόκειται για ασθενείς που έχουν μια πρόσφατη μείζωνη αιμορραγία, ενώ μπορούμε να σκεφτούμε το bridging, τη θεραπεία γεφύρωσης και σε ασθενείς μετρίου θρομβωτικού κινδύνου, στην περίπτωση δηλαδή που έχει ένα πρόσφατο αγιακό κεφαλικό επεισόδιο, παράδειγμα, ή ένα παροδικό αγιακό κεφαλικό επεισόδιο, και φυσικά στην περίπτωση που δεν είναι ο ασθενής μας αυξημένου αιμορραγικού κινδύνου. Πώς κάνουμε το bridging? Σταματάμε τη βαρφαρίνη 5 μέρες πρώτης επέμβασης, τσεκάρουμε το INR. Στην περίπτωση που το INR πέσει κάτω από το 2, ξεκινάμε τη μικρού μοριακού βάρους υπαρίνη. Και δεν ξεχνάμε να την κόψουμε 24 μέρες πρώτης επέμβασης. Πώς πηγαίνει ο ασθενής μας με ασφάλεια στο χειρουργείο, αν το INR του είναι κάτω από 1,5. Στον πίνακα αυτό φαίνεται αναλυτικά όλο το πρωτόκολλο διαχείρισης βαρφαρίνης. Οι πιο πρόσφατες οδηγίες του CHEST λένε ότι δεν κάνουμε bridging θεραπεία γεφύρωσης στην βαρφαρίνη παρά μόνο στην περίπτωση που έχουμε μηχανικές βαλβίδες. Πώς ξεκινάμε ξανά την αντίπηξη στην περίπτωση της βαρφαρίνης? Ξεκινάμε μέσα σε 24 ώρες από την επέμβαση. Αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τη γεφύρωση με μικρού μοριακού βάρους υπαρίνη, τότε αυτό γίνεται σε 48 έως 72 ώρες μετά την επέμβαση. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση επίγοντος χειρουργείου που δεν μπορούμε να διακόψουμε τα DOAX ή την βαρφαρίνη με βάση τις οδηγίες που είδατε προηγουμένως? Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όσον αφορά την βαρφαρίνη, χορηγούμε βιταμίνη K, ή για τα DOAX, στην περίπτωση που ασθενής ελάμβανε τα πικατράνη, έχουμε ένα αντίδοτο του Praxbind, το Ιταρουσίζουμαπ, το οποίο μπορούμε να χορηγήσουμε σε περίπτωση επίγοντος χειρουργείου χωρίς να έχουμε χρόνο για να διακόψουμε τα αντιπηκτικά ή σε περίπτωση ενεργού αιμορραγίας. Κλείνοντας αυτό το πραγματικά μεγάλο θέμα, θα ήθελα να πω ότι η περιχειρητική διαχείριση της ερυθρομβωτικής αγωγής είναι ένα μεγάλο κλινικό πρόβλημα. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία μεταξύ της θρόμβωσης και της αιμορραγίας και σε αυτό θα μας βοηθήσει πραγματικά το να κάνουμε κάθε φορά εξατομίκευση του αιμορραγικού αλλά και του θρομβωτικού κινδύνου κάθε ασθενή, να λαμβάνουμε πάντα υπόψη το θρομβωτικό και τον αιμορραγικό κίνδυνο των επεμβάσεων και να συνεργαζόμαστε με πολλαπλές ειδικότητες, όπως οι αναισθησιολόγοι, οι καρδιολόγοι και οι χειρουργοί.
Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ωραία η ομιλία, αλλά δεν είχαμε χρόνο, δυστυχώς.